Όμως η υγεία είναι ένας χώρος που βράζει. Ο ΕΟΠΗ, για παράδειγμα, και σήμερα είναι στους δρόμους. Οι εργαζόμενοι εκεί. Λάμπρο Χαβέλα, θα μας πεις τι γίνεται και σε παρακαλώ πολύ να απαντήσουμε και σε τηλεθεατές που λένε ότι έχουν ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΗ. Το χάνουν το ραντεβού αυτό αφού υπάρχουν κινητοποιήσεις σε εξέλιξη και τι πρέπει να κάνουν. Πόπη, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΕΟΠΗ στο Μαρούσι, όπου έχουν συγκεντρωθεί διοικητικοί, έχουν συγκεντρωθεί νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικό προσωπικό. Να θυμίσουμε ότι μέχρι και σήμερα έχουν απεργία το διοικητικό προσωπικό. Καμία διοικητική υπηρεσία του ΕΟΠΗ δεν είναι ανοιχτή και οι γιατροί έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου. Οπότε στα πολυιατρία πηγαίνουν μόνο τα έκτακτα περιστατικά. Δίπλα μου έχω την κυρία Μαρκοπούλου, είναι η πρόεδρος των εργαζομένων, να μας πει τι μέλη γενέστε. Και βέβαια θέλουμε και μία απάντηση στο ερώτημα που έθεσε η Πόπη Τσαπανίδου. Κυρία Τσαπανίδου, το θέμα τώρα με τους ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν κλείσει ραντεβού, βεβαίως και θα χαθούν αυτά τα ραντεβού και σίγουρα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο να κλείσουν κάποιο νέο. Καθότι, όπως γνωρίζετε, οι μονάδες υγείας σιγά σιγά κλείνουν, οι γιατροί που θα μείνουν ειδικοτήτων είναι ελάχιστοι, άρα οι ασφαλισμένοι δεν θα μπορούν να προσέλθουν στις μονάδες υγείας ούτε με τα ραντεβού που είχαν ούτε με καινούρια. Η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης σχετικά με το μέλλον του ΕΟΠΗ και της ασφάλισης της κοινωνικής των ασφαλισμένων είναι ο προϋπολογισμός και απεικονίζεται σε αυτό εδώ το κομμάτι το χαρτί. Είναι μειωμένος κατά 34,7 στη φαρμακευτική περίθαλψη το 2014 και κατά 24,7 για τις λοιπές παροχές που είναι οτιδήποτε άλλο παίρνει ο ασφαλισμένος. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας εργαζόμενος, άνεργος, συνταξιούχος δεν μπορεί να βάλει άλλο το χέρι στην τσέπη. Αυτή τη στιγμή είναι έρμεο στον κάθε υπουργό ο οποίος μιλάει εκ του ασφαλούς. Και όταν πάει να νοσηλευτεί, νοσηλεύεται στο ιδιωτικό. Ο Έλληνας όπως ο φτωχός, ο απλός πολίτης δεν μπορεί να νοσηλευτεί σε κανένα ιδιωτικό ίδρυμα. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσει συμμετοχή από την τσέπη του και όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ούτως ώστε καταλαβαίνουμε πως η υγεία σιγά σιγά προχωράει προς την ιδιωτικοποίηση και το χέρι του ασφαλισμένου θα μπαίνει πιο βαθιά στην τσέπη. Μας είπατε, κυρία Μαρκοπούλου, όσον αφορά τους ασφαλισμένους οι οποίοι χάνουν τις προθεσμίες. Τι γίνεται όμως με αυτούς που θέλουν να πάνε στις διοικητικές υπηρεσίες, για δαπάνες? Κοιτάξτε, οι δαπάνες μπορούν να έρθουν τις επόμενες μέρες που θα ανοίξουν οι υπηρεσίες να τις καταθέσουν. Θα τις ανοίξετε, γιατί σήμερα το απόγευμα συνεδριάζεται. Θα πάρουμε απόφαση, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα γίνει. Αλλά ως γνωστόν, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν ούτε καν αυτές τις παροχές να δίνονται για τους ασφαλισμένους. Ο νέος κανονισμός παροχών είναι ήδη στα σκαριά, αρκετά μειωμένος. Και αυτό που απεικονίζει και ο κρατικός προϋπολογισμός δεν είναι δαπάνες που θα μειωθούν από τους παρόχους. Είναι δαπάνες που θα μειωθούν από τους ασφαλισμένους. Ούτως ώστε αύριο δεν γνωρίζουμε αν ο ασφαλισμένος παίρνοντας ένα κηδεμόνα λόγου χάρη θα εισπράξει τα λεφτά του πίσω. Δεν γνωρίζουμε τι παροχές θα δίνει ο νέος κανονισμός. Μάλιστα. Λοιπόν. Αναμένεται σε λίγα λεπτά να έχουν συνάντηση και με τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση.